Σε περισσότερες από τις μισές ευρωπαϊκές πόλεις, ο αέρας είναι μολυνσμένος, σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, παρά το γεγονός ότι τον τελευταίο ένα χρόνο υπήρξε λόγω της πανδημίας περιορισμός στις κυκλοφορίες οχημάτων και άρα των καυσαερίων τους. Στην κορυφή βρίσκονται κυρίως πόλεις της Ανατολικής Ευρώπης, όπου ο άνθρακας παραμένει κύρια πηγή ενέργειας. Οι τρεις πιο μολυσμένες πόλεις είναι το Νόβι Σαντ της Πολωνίας, η Κρεμόνα της Ιταλίας και το Σλάνοβσκι Μπρο της Κροατίας, ενώ οι πιο καθαρές είναι Ούμεα της Σουηδίας, το Τάμπερε της Φιλανδίας και το Φούνσαλ στην Πορτογαλία. Τα λεπτά σωματίδια είναι ένας βασικός ατμοσφαιρικός ρήπος. Οδηγεί σε πάνω από 400.000 πρόωρους θανάτους ετησίως στην Ευρώπη. Συνδέεται με σοβαρές ασθένειες, συμπεριλαμβανομένων των καρδιακών και των πνευμονικών παθήσεων. Δύο από τις κύριες αιτίες θανάτου στην Ευρώπη. Αν ζείτε σε μια πόλη με βρώμικο αέρα, αυτό βλάπτει την υγεία σας και βλάπτει και την υγεία των παιδιών σας. Τα περιοριστικά μέτρα είχαν οδηγήσει σε μεγάλες μειώσεις των επιπέδων διοξιδίου του αζότου, πάνω από 60% σε ορισμένες πόλεις, αλλά τα επίπεδα των σωματιδίων παρέμεναν υψηλά. Αυτό συμβαίνει επειδή υπήρχαν πολλές περισσότερες πηγές σωματιδίων και όχι μόνο η οδική κυκλοφορία, συμπεριλαμβανομένη στις καύσεις καυσίμων για θέρμανση. Αυτό πρέπει να κάνουμε είναι να σταματήσουμε να επενδύουμε χρήματα στην βιομηχανία ορυκτών καυσίμων και πρέπει να επικεντρωθούμε σε εκπομπές από την γεωργία. Πρέπει επίσης να κοιτάξουμε τα συστήματα μεταφορών και τέλος, όταν πρόκειται για παραγωγή ενέργειας, πρέπει να απομακρυνθούμε από τα ορυκτά καύσιμα. Μόλις 127 από τις 323 ευρωπαϊκές πόλεις που μετρήθηκαν στην έρευνα είχαν επίπεδα ρήπων σε ανεκτά νούμερα. Αρκετοί εκτιμούν ότι η κατάσταση μπορεί να αλλάξει με το 1,83 ευρώ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης.